Το βίντεο θα σας παρουσιάσουμε προσωμιώσεις για τα κλάσματα που έχει δημιουργήσει το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο και μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε στην ηλεκτρική μας τάξη. Στη μηχανή αναζήτηση Google πληκτρολογούμε προσωμιώσεις Κολοράντο, πατάμε το σχετικό σχέδιασμο και επειδή υπάρχει ένα πλήθος προσωμιώσεων. Από εδώ επιλέγουμε βαθμίδα εκπαίδευσης. Επιλέγουμε δημοτικό σχολείο και θα επιλέξουμε φτιάξει ένα κλάσμα. Τρεις κατηγορίες ασκήσεων. Φτιάξε ένα κλάσμα, μεικτούς αριθμούς και ένα εργαστήριο παρασκευής δημιουργίας κλασμάτων. Επιλέγουμε φτιάξε ένα κλάσμα και βλέπουμε εδώ ότι υπάρχουν διάφορα επίπεδα δυσκολίας. Επιλέγουμε το πρώτο επίπεδο και βλέπουμε ότι εμφανίζονται τα σχήματα και εδώ τα κλάσματα. Πατώντας αυτή την ανισότητα, χωρίζουμε το σχήμα σε διαφορετικά ίσα μέρη. Θα αντιστοιχίσω το 2 τρίτα με το σχήμα που θα δημιουργήσω από εδώ. Χωρίζω σε 3 ίσα κομμάτια, επιλέγω και σέρνω με το ποντίκι εδώ. 1/3. Χωρίζω σε 3 κομμάτια. Και το βάζω εδώ. 3/3. Πατάω επόμενο για να πάω στο επίπεδο. Στο επόμενο επίπεδο δυσκολίας. Χωρίζουμε σε 3 κομμάτια. Για να το αντιστοιχίσουμε το 1/3. Βλέπω όμως ότι το χωρίσει σε περισσότερα. Μπορώ να το αφαιρέσω. Επιλέγω. Και αν βάλω περισσότερα κομμάτια, βλέπετε δεν μπαίνει και μετά μπορώ να αρχίσω να αφαιρώ κομμάτια. Δύο πέμπτα. Αν το κάνω λάθος και προσπαθήσω να το βάλω εδώ, δεν πηγαίνει. Το 3/4 το χωρίζω λοιπόν. Δούμε, συνεχίζουμε στα επόμενα επίπεδα. Αυτή τη δραστηριότητα, την προσωμείωση, μπορούμε να την εισάγουμε ως δραστηριότητα στην ηλεκτρονική μας τάξη. Θα πάμε στην αρχική σελίδα και θα αντιγράψουμε το URL. Αυτό εδώ είναι το URL. Το σκιάζουμε,
πατάμε αντιγραφή και μετά πηγαίνουμε στην ηλεκτρονική μας τάξη, στο μάθημα που έχουμε δημιουργήσει για να το προσθέσουμε ως σύνδεσμο. Αναζητούμε στην αριστερή στήλη του μενού της ηλεκτρονικής μας τάξης συνδέσεις διαδικτύου. Έχουμε δημιουργήσει το μάθημα, έχουμε δημιουργήσει την ενότητα και θα βάλουμε στη συνδέση διαδικτύου, θα επικολλήσουμε το URL των προσομοιώσεων μετακλάσματων. Πατάμε προσθήκη συνδέσμου, πατάμε επικόλληση, γράφουμε το όνομα της άσκησης, και εδώ γράφουμε περιγραφή. Πατάμε προσθήκη και έχουμε εισάγει τώρα την άσκηση ως σύνδεσμο. Πάμε τώρα στο μάθημά μας, πάμε στη δεύτερη ενότητα που θέλουμε να το βάλουμε και πατάμε από εδώ δεξιά προσθήκη σύνδεσμου. Επιλέγουμε τα κλάσματα, την ονομασία της άσκησης, πατάμε προσθήκη επιλεγμένο και για να δούμε αν έχουμε εισάγει με επιτυχία το URL, πατάμε εδώ. Και διαπιστώνουμε ότι έχουμε εισάγει με επιτυχία το σύνδεσμο της άσκησης στο μάθημά μας.